την πρώτη τους Γενική Συνέλευση. Πραγματοποιούν αύριο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι τα μέλη του ΣΕΠΕ και της ΕΚΟ. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα υπάρχει απολογισμός του πρώτου χρόνου λειτουργίας του Συλλόγου. Θα γίνουν οι βραβεύσεις των μελών, οι οποίοι πήραν μέρος σε θελοντικές δράσεις του Συλλόγου, ενώ θα γίνει και συζήτηση για θέματα που απασχολούν τον κλάδο, το νέο υποσύσταση φορέα τουρισμού, τις εταιρείες χαμηλού κόστους, τα πνευματικά δικαιώματα, και θα γίνει και καταγραφή των προβλημάτων που θα τεθούν από τους επιχειρηματίες της εστίασης. Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΒΕΔ. Επί την ευκαιρία να τους καλέσω όλους να παραστούν το Σάββατο 12 το μεσημέρι στην αίθουσα του επιμελητηρίου. Εν ολίγης, η συνάντηση, πέρα από τον απολογισμό της δράσης του ενός χρόνου, ένα μεγάλο του κομμάτι θα αναλωθεί σε βραβεύσεις που θα κάνουμε στα μέλη του Συλλόγου που βοήθησαν σε εθελοντικές δράσεις. Δράσεις που είχαν να κάνουν είτε με την προβολή της ΚΟΣ τουριστικού προορισμού, παρέχοντας δωρεάν γεύματα σε πράκτορες, σε δημοσιογράφους του τουρισμού κλπ. Σε άλλες κοινωνικές δράσεις όπως ενίσχυση στο νοσοκομείο μας. Και επίσης σε συναδέλφους που επέδειξαν έντονα η διάθεση, αν θέλετε, συναδελφικής αλληλεγγύης σε άλλους συναδέλφους που είχαν προβλήματα. Παράλληλα θα έχουμε ένα μπουφέ για τους καλεσμένους και τους επισήμους, και με το πέρας αυτών της πρώτης φάσης, ας πούμε, μετά θα επικεντρωθούμε στα προβλήματα του κλάδου. Ως σημαντικότερο, αν θέλετε, πρόβλημα του κλάδου θεωρώ την φορολέλαπα, η οποία αφήνει πολύ λίγα περιθώρια κερδοφορίας στις επιχειρήσεις μας, και μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι ειδικά μετά το τέλος της σεζόν που μας πέρασε, πάρα πολλοί συνάδελφοι με ενημερώνουν πλέον ότι κλείνουν τα μαγαζιά τους, πουλάνε τις επιχειρήσεις. Δυστυχώς έτσι έχω τέτοια μηνύματα τον τελευταίο καιρό. Όταν λέτε κλείνουν επιχειρήσεις, σε τι αριθμό αναφερόμαστε, και βέβαια τι συνέβη τον προηγούμενο χρόνο που επίσης υπήρξε σοβαρό ζήτημα. Έχει συσσωρευτεί η κρίση των τελευταίων δύο χρόνων, η οποία ξεκίνησε με το προσφυγικό πρόβλημα και πέρυσι βέβαια με τη μεγάλη μείωση που είχαμε τόσο στις αφίξεις αλλά και στην οικονομική δυνατότητα στον τζίρο των επιχειρήσεων, και αυτό αντανακλάται τώρα σε πάρα πολλές επιχειρήσεις που δεν έχουν αντέξει. Είπατε όμως για τη φορολογία, που σημαίνει ότι οι επαγγελματίες του κλάδου σας κρίνουν ότι με αυτή το ύψος φορολογίας φορολογείστε από το πρώτο ευρώ, έτσι δεν είναι, και προκαταβολή του φόρου από ό,τι αντιλαμβανόμαστε θα περάσει ως μέτρο. Δεν θα μπορούν, παρά το γεγονός ότι είναι βίωνες οι προβλέψεις για την σεζόν, να συντηρήσουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους? Πού ακριβώς έγκυται το πρόβλημα? Κοιτάξτε, μια καλή σεζόν, έτσι που περιμένουμε όλοι και ευχόμαστε να μην έχουμε τίποτα παρατράγουδα με τους απέναντι, γιατί το τελευταίο διάστημα πάλι έτσι γίνονται διάφορα γεγονότα όχι καλά, που αφορά τόσο και, και το θέμα με τα ίμια που παίζει τελευταία, αλλά και την απειλή που αφήνουν να αιωρείται ότι θα ανοίξουν πάλι τις πόρτες για τους πρόσφυγες προς τα μέρη μας. Αν πάει καλά η σεζόν, προφανώς και τα πράγματα θα μπορούμε να τα δούμε πιο αισιόδοξα. Πέρα όμως από την προκαταβολή του φόρου και όλα αυτά, το ΦΠΑ, που εμείς θεωρούμε κατόρθωμα να το κρατήσαμε σε χαμηλό συντελεστή, είναι αυτή τη στιγμή ο μεγάλος δραχμάς των επιχειρήσεων. Το να πληρώνεις, ας πούμε, 17% στα καθάριστά σου έσοδα, ειδικά μετά από τα προβλήματα που περάσαμε, είναι τεράστιο, ας πούμε, ποσοστό του τζίρου. Εμείς τα βασικά θέματα που θα θέσουμε ως διοίκηση είναι, καταρχήν, η νέα υποσκέψη, υποσύσταση, ο νέος φορέας τουρισμού, να δούμε κατά πόσον είναι θετικοί οι συνάδελφοι στον τρόπο χρηματοδότησης, γιατί θεωρούμε ότι με βάση το πλάνο μας έδωσε ο Δήμος, ότι για να είναι βιώσιμο ένα τέτοιο σχήμα θα πρέπει να υπάρχει μια χρηματοδότηση η οποία να προκύπτει από κάποιο τέλος. Μόνο έτσι θα μπορεί, ας πούμε, η εστίαση να δίνει ένα συγκεκριμένο ποσό. Έτσι, γιατί η εστίαση αυτή τη στιγμή έχει ένα ταμείο της τάξης των 2-3 χιλιάδων. Μιλάμε για αστείο ποσό. Το ίδιο και για την Ένωση Ξενοδόχων και για άλλες έτσι μεγάλους φορείς επιχειρηματικούς. Μόνο μέσα από την καθιέρωση ενός τέλους, και να δούμε τώρα κατά πόσο οι συνάδελφοι συμφωνούν με κάτι τέτοιο, ποια μορφή θα έχει. Ένα βασικό θέμα θα είναι αυτό. Το τέλος της ανεκτέρευσης δεν σας απασχόλησε? Το τέλος της ανεκτέρευσης αφορά τα ξενοδοχεία. Δεν έχει να κάνει με εμάς. Έτσι. Σαν ένα τέλος. Τέλος τουρισμού. Ακριβώς. Έτσι. Αυτό θα μας απασχολήσει.
Προσωπικά είμαι της άποψης ότι από τη στιγμή που το ΔΣ, όπως μας πρότεινε στη συνάντηση που είχαμε με τον Δήμαρχο, δεν θα ελέγχεται από το Δήμα αποκλειστικά, θα έχει μόνο ένα στέλεχος ο Δήμος. Θα βάσει ένα συγκεκριμένο ποσό και από εκεί και πέρα το ΔΣ θα αποφασίζει. Ακριβώς. Άρα θα έχουμε έναν έλεγχο πού πάνε τα χρήματα, σε τι δράσεις πάνε. Εκεί νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είμαστε θετικοί. Εγώ έτσι προσωπικά εγώ είμαι αυτής της άποψης. Άρα λοιπόν γενική συνέλευση και ζητήματα που θα απασχολήσουν τον κλάδο σας και μπροστά στην έναρξη της νέας τουριστικής περίοδου. Στις 12 το μεσημέρι, συνέλευση του επιμελητηρίου. Τους περιμένουμε όλους.